Στη γραμμή μας όμως βρίσκεται ο κύριος Καπερνάρος. Καλημέρα κύριε Καπερνάρε. Καλημέρα σας κυρία Θεοδόρου και κυρία Τσίχου. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά. Ευχαριστούμε. Εύχομαι να είναι καλά όσο γίνεται καλύτερα και οι ακροατές σας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε ακόμα μία φορά στην παρέα μας να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Φαίνεται πως, κύριε Καπερνάρη, θυμάστε στην προηγούμενη μας συζήτηση είχαμε μιλήσει για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τώρα το έκανε πρωτοσέλιδο και η New York Times. Και όχι μόνο, πρέπει να πούμε στη New York Times ότι υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητη απόφαση, όπου επιδικάζει στους Έλληνες απογόνους της ναζιστικής θηριωδίας του στο Δίστομο του 1944, όπου οι φασίστες και οι ναζιστές προπάτορες της Μέρκελ και του Σόιμπλε και του Παλαβού Χίτλερ έσφαξαν τους συνέλληνές μας στο Δίστομο. Ήρθε λοιπόν το Άριος Πάγος σε μια ανέρεση που έχασε το γερμανικό δημόσιο και επιδικάζει στους απογόνους των θυμάτων 28 εκατομμύρια ευρώ ως κεφάλαιο, όπου μαζί με τους τόπους είναι γύρω 65 εκατομμύρια ευρώ από το 2010. Από το 2010 είναι η απόφαση, η παρεθμόν 11, και δεν τολμάει, επειδή απαιτείται σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και το άρθρο 923 χρειάζεται για να αρχίσει η εκτέλεση, δηλαδή να γίνει κατάσχεση και πληστηριασμός για εναντίον της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα, απαιτείται με το 923 του κώδικα πολιτικής δικονομίας να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από το 2010 μέχρι σήμερα, μέχρι και του σημερινού, ουδής τολμάει να υπογράψει για να εκτελέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Αφού βεβαίως προηγουμένως οι Γερμανοί δεν πληρώνουν, δεν συμμορφώνονται στην απόφαση του δικαστηρίου, δεν τηρούν αυτά που απαιτούν από τους άλλους να τηρούν. Είναι ανυπάκουοι, δεν εφαρμόζουν τον ελληνικό νόμο. Και οι Έλληνες, ωστόσο, δεν υπογράφουν οι υπουργοί για να μην διαταράξουμε, λέει, τις διεθνείς μας σχέσεις. Καταλάβατε? Ναι. Αυτή την προσπάθεια την άρχισε ο αείμνηστος συνάδελφός μου Γιάννης Σταμούλης. Είναι το σαράκι μου εμένα. Θα τη συνεχίσω. Και δεν είναι δυνατό να ησυχάσω εάν οι Γερμανοί δεν καταβάλουν αυτά που λένε, που επιτάσσουν τα ελληνικά δικαστήρια σε διαδικασία που οι ίδιοι συμμετείχαν και την έχασαν. Καταλάβατε τι γίνεται? Έρχονται και μας λένε ότι εμείς τώρα περιχαρακώνουμε τους και συντάξεις, απολύουμε. Η τελευταία απόλυση ήταν για 50 εκατομμύρια, η οριζόντια απολύση για 50 εκατομμύρια ευρώ, και αυτοί χρωστούν 65 και τα πληρώνουν με δικαστικές αποφάσεις. Αυτά τα λέμε για να πει ο κόσμος τι γίνεται όσον αφορά την υποτέλεια και την δουλοπρέπεια αυτών που κυβερνάνε. Κύριε Καπερνάρε, να πούμε αρχικά καλή δύναμη. Άμα έχετε τόσο πολύ τη διάθεση να το προσπαθήσετε, μπράβο, καλή δύναμη στον αγώνα αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι υποχρέωσή μας, όλων των Ελλήνων. Και θα δείτε ότι αν δεν συνεχίσουμε έτσι και αφήσουμε αυτούς να μας θεωρούν ότι είμαστε πράγματι υποχείριά τους, όπως αυτοί που κυβερνάνε, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι Έλληνες μένει να μην ακούμε αυτούς που θέλουν να μας ρίξουν στον δικασμό, να αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η πατρίδα μας δεν είναι οικόπεδο προς πώληση, είναι η πατρίδα μας. Έχετε δίκιο κύριε Καπερνάρε. Ήθελα να σας ρωτήσω, με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής, με την σύλληψη και την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα κ. Μιχαλολιάκου, του κ. Παπά, του κ. Λαγού, τι έχετε να πείτε? Πώς ακούστηκαν βέβαια από διάφορους δικαστικούς κύκλους ότι η απόφαση ήταν λίγο βιαστική. Εσείς εκτός από βουλευτής είστε και δικηγόρος. Ποια είναι η άποψή σας? Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να μιλάει κανείς. Πρέπει όλοι να σιωπούν. Οι δικαστικοί κύκλοι που μίλησαν δεν είναι δικαστικοί κύκλοι. Οι δικαστικοί κύκλοι να είπε να πισωνίσουν τη δικαιοσύνη. Άλλοι είναι. Κάποιοι δικηγόροι βγήκαν οι οποίοι είπαν διάφορα. Κάποια παπαγαλάκια δημοσιογράφοι είπαν διάφορα. Αυτά όμως σταματούν όταν η υπόθεση αυτή ανελήφθη από τον ανακριτή. Είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας πια, δεν είναι της εκτελεστικής, και συνεπώς πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι να επιτελέσουν το καθήκον τους, αρχή να τους αφήσουμε ήσυχους.
Και το λέω αυτό γιατί, διότι πολλά υπόθηκαν. Αφήναμε λοιπόν τη δικαιοσύνη, η οποία ξέρει τι κάνει, με επιθέσεις του κατοίκων της, και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Ένα μόνο λέω για να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι στο παρελθόν κάποιοι που αφέτησαν ελεύθεροι με περιορισμούς, όχι μόνο με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στο δικαστήριο καταδικάστηκαν. Κάποιοι οι οποίοι προφυλακίστηκαν, στο δικαστήριο αθωώθηκαν. Και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν το έτσι ή αλλιώς, ήταν ανάλογα με την έκβαση και την απόφαση του δικαστηρίου. Αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό σας λέω ότι η ανάκριση τώρα αρχίζει και είναι στο μέσο. Τώρα αρχίζει ουσιαστικά και συγκεντρώνει το απαιτούμενο αποδεικτικό υλικό, όπου στο τέλος αυτό θα κλείσει, θα τελειώσει με το βούλευμα. Εκεί πλέον θα δούμε ποιοι θα παραπεμπτούν, ποιοι θα πει το βούλευμα να μην γίνει κατηγορία εναντίον τους και ποιοι κάτω από συνθήκες και ποιους όρους θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Κύριε Καπερνάρη, ακούμε σενάρια πρόωρων εκλογών. Τι έχετε να πείτε? Δεν έχω να πω τίποτα πάλι, διότι αυτά είναι πράγματα τα οποία μηχανεύονται σε ένα σπίτι, όχι στη Βουλή. Η Βουλή είναι ανίδεη, ακόμα και υπουργοί, διότι όπως έχω ξαναπεί δεν υπάρχει υπουργικό στο Βουλίο. Υπάρχει ένα εξωτισμικό όργανο που το αποτελεί ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και οι οποίοι εκτελούν εντολές απ' έξω. Ό,τι που είναι απ' έξω σε σχέση με όσα έχουν προδιαγράψει. Εκτός αν γίνει αυτό που λέμε κανένα ατύχημα, οπότε θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο λαός, αν θέλει να ζητήσει εκλογές, τη ζητάει. Και τότε θα γίνουν. Ο λαός όμως στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο από αγανάκτηση, έδωσε αυτό το ποσοστό στη Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε ότι εάν γίνουν πρόωρες εκλογές, είτε γίνουν πρόωρες είτε όχι, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Θέλει σύνεση πια και όχι αγανάκτηση. Όλοι είμαστε τιμωμένοι, αλλά όλοι είμαστε τιμωμένοι εν ψυχραιμία. Μόνο με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι πολλά πράγματι. Και αν δεν έχουμε ψυχραιμία και έχουμε μόνο αγανάκτηση, τότε αυτό είναι κακό σύμβουλο για το μέλλον. Νομίζω πως αυτοί που ψήφισαν από αγανάκτηση το έχουν μετανιώσει, διότι είδαν που οδηγηθήκαμε. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα επικρατήσει η σύνεση, η ψυχραιμία και η ισοπροσύνη, διότι δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Κύριε Καπερνάρε, να σας ευχαριστήσουμε αρχικά πάρα πολύ που ήσασταν ακόμη μία φορά στην παρέα μας. Ευχαριστώ και ήταν εγώ θερμά. Πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που είπατε και που τα άκουσαν και οι τηλεθεατές μας. Να έχετε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Επίσης, να είστε καλά.